Με την απόρριψη τη τρίτη ένσταση που είχε γύρει χθε, η πλευρά το Ροτοκρήτου άρχισε σημενή διαδικασία ενώπιον των Ανωτάτου Συμβουλίου τη αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα για πάυση του κ. το Ροτοκρήτου λόγω ανάρμοστη συμπεριφορά. Ανακοινώνοντα την απόφαση, ο πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η παράλληλη διεξαγωγή ποινική και πειθαρχική διαδικασία είναι δυνατή γιατί δεν επιδιώκονται ήδη σκοπικέ στόχοι και δεν συνιστά κατάχρηση τη δικαστική διαδικασία. Ακολούθω, οι δικηγόροι του Γενικού Εισαγγελέα κατέθεσαν ενώπιον των Αντάτου αρχικά τη δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα και τρει ψηφιακού δίσκου εικόνα. Ο πρώτο αφορούσε τη διάσκεψη τύπου του Γενικού Εισαγγελέα όταν ανακοίνωσε το πόρισμα καλή. Το δεύτερο, τη διάσκεψη τύπου του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα που έγινε την ίδια ημέρα, ενώ το τρίτο, δηλώσει του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Αφού προβλήθηκαν τα δύο από τα τρία βίντεο, ο Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη κλήθηκε ω πρώτο μάρτυρα για την υπόθεση και ανέγνωσε γραπτή του δήλωση στην οποία έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, Ό,τι η δημοσιογραφική διάσκεψή του, ο κ. Ρίκο Ροδοκρήτου έδωσε συγκεκριμένη έκθεση στου παρευρισκόμενου με σκοπό να αποδείξει αναλυθώ και παραπλανητικά ότι ο ίδιο ενεργούσε δίθεν στη βάση συγκεκριμένη εισήγηση τη αστυνομία, σύμφωνα με την οποία είχαν διαπραχθεί ποινικά δικήματα για τα οποία ορθώ επομένω αποφάσισε όπω καταχωρηθεί ποινική δίωξη και πρόσεσε. Ο τρόπο, το ύφο και το περιεχόμενο τη δημοσιογραφική διάσκεψης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα στι 14 Τετάρτου 2015 συνιστούν ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρου του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Το περιεχόμενο τη δημοσιογραφική διάσκεψης ξέφυγε παντελώ από τα επιτρεπόμενα πλαίσια ούτω ή άλλω και επεκτάθηκε σε εκτόξευση εντελώ αδικαιολόγητων, ανυπόστατων και αναλυθών κατηγοριών το εναντίον μου όσο και εναντίον άλλων προσώπων, δια την διάπραξη ποινικών αδικημάτων και άλλων παραπτωμάτων, έκδηλασε αντιπερισπασμό στην προηγηθήσα ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκθεσης του ποινικού ανακριτή. Η ακροματική διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα με αντεξέδαση του Γενικού Εισαγγελέα Στακληρίδη, ενώ θα κληθεί και δεύτερο μάρτυρα εκπρόσωπο τη ελεκτική υπηρεσία.